Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Μέξα, μετά από ένα σημαντικό αποτέλεσμα, μια πολύ σπουδαία νίκη μέσα στην Πάτρα, μετά από ένα συγκλονιστικό κιόλας παιχνίδι σε δύο παρατάσεις. Κότς, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα επίσης. Και συγχαρητήρια βέβαια να πούμε, γιατί ήταν μια νίκη που, όπως είπατε και στις δηλώσεις σας μετά τον αγώνα, συνιστά μια υπέρβαση για τους παίκτες με τα ζητήματα που έχει η ομάδα, με την προσπάθεια που κάνει όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Ναι, ήταν μια σημαντική νίκη η οποία, όπως είπα, ανήκει στους παίκτες που προσπάθησαν πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι και παρόλο που μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει λίγο πιο εύκολα, νομίζω, στην κανονική διάρκεια, ακόμα και στις δύο παρατάσεις έδειξαν χαρακτήρα και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία λίγο πολύ και αυτή καιγόταν για το παιχνίδι, μάλλον όχι λίγο, πολύ καιγόταν για το παιχνίδι, που έπαιζε στην έδρα της και που είχε δείξει καλά στοιχεία στα προηγούμενα παιχνίδια της. Εντάξει, ο Απόλλωνας έπαιζε σίγουρα, ήθελε την νίκη για να εξασφαλίσει, νομίζω, οριστικά το θέμα της παραμονής θα το τελειώσει, γιατί θα έχει και εμάς και την νίκη με 2-0 και θα ήταν και τρεις νίκες απάνω. Ναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ήμασταν καλύτεροι σε όλο το μάτς και δίκαια κερδίσαμε. Ναι, αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα, πραγματικά. Βεβαίως η λέξη υπέρβεση, όταν λέμε και καμιά φορά τη χρησιμοποιούμε, ο κόσμος ο πολίτης δεν μπορεί να ξέρει τις λεπτομέρειες και ίσως δεν πρέπει και να τις ξέρει όλες. Όμως πραγματικά η ομάδα είχε να κερδίσει αρκετό καιρό. Αυτό και ψυχολογικά ήταν ένα βάρος σίγουρα. Άλλαξε παίκτες, είχε τραυματίες, ήταν μια καινούργια ομάδα, είχε διακοπεί στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά είναι εμπόδια για κάθε προπονητή και για κάθε ομάδα, έτσι. Κοιτάξτε, πολλές φορές τα έχω ξαναπεί, ακούγονται λίγο δικαιολογίες όλα αυτά, αλλά μόνο όσοι είμαστε σε αυτή τη θέση πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες τέτοιων εγχειρημάτων, να το πω έτσι. Ναι. Με αλλαγή ουσιαστικά ολόκληρου του μεγαλύτερου μέρους του ρόστερ, με προβλήματα τραυματισμών σε κρίσιμες στιγμές, να το πω έτσι, που υπήρχε χρόνος για δουλειά και δεν μπορούσαμε τελικά να δουλέψουμε. Αλλά ας κοιτάξουμε μπροστά. Να κοιτάξουμε μπροστά και ας προχωρήσουμε να δούμε τι θα καταφέρουμε. Με αυτή την νίκη τώρα η ομάδα όμως πήρε ένα προβάδισμα, έτσι. Έχασε και ο Ιωνικός στο Λαύριο. Κέρδισε ο Ιωνικός. Είναι στα χέρια μας πλέον, ναι, η κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αγωνιστικά έχω την εντύπωση ότι παρά το γεγονός ότι είχε ζητήματα, τραυματίστηκε ο Ρότεν κάποια στιγμή προς το τέλος, έχει τις γνωστές απουσίες ή τέλος πάντων προς τα αφαιρέσεις που ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί ως ομάδα, ως ομοιογένεια σε σημαντικό βαθμό, μπόρεσαν και έδειξαν ψυχικά χαρίσματα οι παίκτες και οι ξένοι ιδίως. Αυτό είναι που μας έκανε εντύπωση, που πανηγύριζαν τις προσπάθειες, έδειξαν τα παιδιά ότι είναι δεμένα στην ομάδα. Εντάξει, προσπαθούμε. Δεν είναι εύκολο να χτιστεί η χημεία μιας ομάδας σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα και ειδικά μέσα στη χρονιά που αναγκάζεσαι και δουλεύεις και παίζεις ταυτόχρονα με πίεση. Υπήρχε το βάρος ότι είχαμε καιρό να κερδίσουμε. Εντάξει, ελπίζω πραγματικά, όπως είπα, αυτό το παιχνίδι να αποτελέσει, να μας δώσει μια όθηση συνολική, κυρίως στα παιδιά, στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης, να πιστέψουν λίγο, να πιστευτούν λίγο παραπάνω ένας τον άλλον. Ναι. Γιατί είναι αυτά πράγματα που θέλουν λίγο χρόνο γενικότερα και να μας δώσουν λίγο λίγο μια καλύτερη καθημερινότητα, να το πω έτσι, όσον αφορά το πώς δουλεύουμε κάθε μέρα στην προπόνηση που ερχόμαστε στο γήπεδο. Ναι. Τώρα βέβαια όσον αφορά την ηρεμία του κόσμου, πολλοί κόσμος είπε πώς δεν πάθαμε έφραγμα και τα λοιπά. Το παιχνίδι ήταν πολύ συναρπαστικό, έτσι, δύο παρατάσεις και τα λοιπά. Ισοφαρίστηκε η ομάδα με τρίποντο του Τσαλμπούρη στο τέλος. Νομίζω ότι και για εσάς ήταν ένα ψυχοφθόρο μάτς. Ήταν ψυχοφθόρο γιατί, όπως είπαμε, νομίζω έπρεπε να το έχουμε κερδίσει λίγο πιο εύκολα όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Εντάξει, χάσαμε κάποιες βολές, κάναμε και ένα-δύο λαθάκια. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν τώρα αυτά. Η αλήθεια είναι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε συνθήκες πίεσης και έχουν ξαναγίνει τέτοιοι τους λάθη. Mm-hmm. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, αφού κερδίσαμε, ήταν σημαντική νίκη. Νομίζω ήταν σημαντική και το χάρηκαν και οι παίκτες αρκετά. Έτσι, το χάρηκαν οι παίκτες, το χάρηκε και ο κόσμος. Ο κόσμος, βέβαια, ο οποίος αναρωτιόταν στο τέλος για το φάουλ και εγώ λέω. Είναι δυνατόν έμπειροι παίκτες να χρειάζονται, ας πούμε, να φωνάζει ο πάγκος για ένα φάουλ ενώ μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους? Εντάξει, τώρα αυτό με το φάουλ εκεί έχει γίνει λίγο... Εντάξει, υπήρχε μια εντολή συγκεκριμένη. Και ακόμα και έτσι θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον Μήτρη Λόγκ να βάλει άπια να τελειώσει το παιχνίδι και φάουλ που δεν έγινε. Απλά βοηθήσαμε λίγο παραπάνω μέσα χωρίς λόγο και έδινε ο Τσαλμπούρης μόνος του. Και να σου πω κάτι, στην πρώτη παράταση Κώστα κάναμε φάουλ από ό,τι θυμάμαι μετά. Ναι.
κάναμε φάουλ, χάσαμε τη βολή. Σωστά. Μετά που είχαμε βολή, δεν μας έκανε φάουλ Απόλλωνας και το μάτς ξαναπήγε παράταση. Δηλαδή έγιναν και τα δύο, να το πω έτσι, το αυτό το μάτς, και τα δύο μας είχαν λάθος, εκ αποτελέσματος λάθος, να το ναι, πω έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, καμιά φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Με την νίκη δεν είχαμε κάνει φάουλ, την πέταξε από τα 10 μέτρα, 15 ο Χερμάν, το έχασε το και πήσαμε. Ναι. Και πήγε 5, μετά πήραμε και φάουλ. Εντάξει, είναι λίγο... Με το φάουλ τώρα δεν είναι πανάκια πάντα το φάουλ. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Τώρα είναι πολλές φορές και θέμα ροής, αγώνα κτλ. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, έρχεται ένα παιχνίδι σημαντικό με τον Άρη. Η ομάδα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμά της, έχει δυνατότητες να κάνει τις νίκες για να πετύχει το στόχο. Ο Άρης κέρδισε χθες τον Προμηθέα, άρα περιμένουμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Καλά, και να είχαν Άρη τον Προμηθέα, θα ήταν πάλι σπουδαίο παιχνίδι. Δεν, <σωστά. laughs> δεν αλλάζει το χθες από το Άρη. Νομίζω ο Άρης χθες ήταν πάρα πολύ καλός για ένα ακόμα παιχνίδι. Νομίζω ο Άρης φέτος έχει κάνει η παίκτες του Άρη και το τεχνικό team, νομίζω, έχουν κάνει για μένα αγωνιστική υπέρβαση. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, ο τρόπος που παίζουν, νομίζω, δεν παίζει καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα με τέτοιο τρόπο. Και με τέτοια ενέργεια και ένταση και αυτοθυσία. Ναι, ναι. Και αυτό τους δίνει πάρα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη αίσθηση στην ώρα του αγώνα. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε καλά σε ομάδες και να καλύτερα να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτερη σε σχέση με το κομμάτι, με το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Θα είναι σίγουρα, πιστεύω, ένα ντέρμπι. Η ένταση, το πάθος, η θέληση πρέπει να είναι από τη μεριά μας σε πολύ ψηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα έδρα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια νίκη που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο. Ναι. Αλλά το μάτι είναι σίγουρα πολύ δύσκολο, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα της χρονιάς ίδια, το οποίο τους έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα αυτό το κομμάτι, έτσι, σε όλα έτσι τα επίπεδα. Και βγάζουν αυτό που είπατε, πολλή ενέργεια, πολύ πάθος στο παρκέ και καλύπτουν έτσι ίσως τις όποιες αδυναμίες τεχνικά, ατομικά, ομαδικά. Όχι, νομίζω είναι, η εικόνα τους είναι πάρα πολύ καλή και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Μάλιστα. Έχουμε κάποιο νεότερο για το Ρότεν, αν και νομίζω ότι σήμερα ήταν να κάνει εξετάσεις αυτή την ώρα που μιλάμε. Σήμερα να κάνει νομίζω εξετάσεις, οπότε... Ανησυχείτε, φάνηκε να πονάει στη φάση. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Ήταν παρόν στο παιχνίδι και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Θόδωρος Δρακόπουλος, μπήκε και στα αποδυτήρια μετά. Σας είπε συγχαρητήρια κτλ. Αν μπήκε στα παιδιά, δεν ξέρω, γιατί εγώ ήμουν συνέντευξη τύπου και δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ τον είδα μετά το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε μέσα, γιατί είχα πάει για συνέντευξη, οπότε δεν ξέρω τι ναι, έγινε. Ναι, έχουμε αυτή την πληροφόρηση, την μπήκε και έδωσε συγχαρητήρια κτλ. Οπότε νομίζω ότι αυτή η νίκη δίνει τη δυνατότητα έτσι, για μια νότα αισιοδοξίας στην προσπάθειά σας και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, coach. Δύναμη, υπομονή και καλό αποτέλεσμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μέξα για την συνέντευξή του, για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή. Ο Ηρακλής, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη το Σάββατο στις 8 η ώρα, στο Ιβανόφιο, σίγουρα θα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι.